Μια φορά και έναν καιρό, σε μιας χώρας στις γωνίες, στεκόταν ένας τόπος ολάκερος που τόλμησε και τον διεκδίκησε η φύση. Όπως τα ακούς, σηκώθηκαν τα ποτάμια και τα δάση, ο ήλιος, τα σύννεφα και η βροχή, και άρπαξαν τα χωριά του, την πέτρα που πελέκησε ο άνθρωπος, το ξύλο το σκαλισμένο, να τα γυρίσουν στην αγκαλιά τους. Μείναν άνθρωποι με μνήμες κι όνειρα που μάθαν να μην ξεχνούν, που μάθαν να κυνηγούν, να σφίγγουν χέρια, να ντύνουν τον αέρα με ήχους και χαμόγελα, να βλέπουν τη θέση του ήλιου πίσω από φιλοσχές πυκνές και γκρίζα πέπλα. Κι όσο εκείνοι στέκονται όρθιοι, οι τόποι ζωντανεύουν και ανασταίνονται, κι η φύση βάζει τα δυνατά της να τους κλέψει κι αυτούς. Έχεις πάει ταξίδι σε χώρες πάνω από τα σύννεφα? Έχεις ακούσει τον βλάχων τα τραγούδια? Έχεις δει ξωτικών δωμάτια? Έχεις χορέψει κάτω από μπλε ουρανό? Είναι κάποιοι, μονάχα κάποιοι, μετρημένοι στο χέρι το ένα, που μπορούν να κάνουν κάτι μοναδικό. Να μου σκέψουν την παράδοση, τις μνήμες και το καινούριο, να τα ζυμώσουν, να τα ψήσουν, να τα αφήσουν να φουσκώσουν. Και όταν φουσκώσουν, να παρασύρουν των ανθρώπων το νου, να φτιάξει αναμνήσεις καινούργιες και νόστιμες. Κύριε Ναπολέοντα, πείτε μου λίγο πού ακριβώς βρισκόμαστε. Σκαλαρίτες. Ένα από τα χωριά των Τζουμέρκων. Νομίζω έχουν γύρω στα 36 χωριά. Πότε ήρθατε εδώ μετά την περιπέτεια της Αθήνας? Ήρθα πριν περίπου 20 χρόνια, το 1995. Στην Αθήνα τι κάνατε? Δούλευα υπάλληλο σε μια πολυεθνική ως προγραμματιστής σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Όσο ήσασταν κάτω, πρωτεύουσα, τι ήταν αυτό που σας έκανε να πείτε ότι τελικά γυρίζω πίσω? Όταν πρωτοπήγα στην Αθήνα, φοβήθηκα όταν είδα όλα αυτά τα πράγματα. Και έλεγα, επί 25 χρόνια περίπου όσα έμεινα στην Αθήνα, έλεγα αύριο φεύγω, ώσπου ήρθε η κατάλληλη εποχή και σηκώθηκα και έφυγα. Στο 25 ετές δηλαδή πήγε. Στο 25 ετές και δεν μετάνιωσα καθόλου. Κοίτα, όταν βρίσκεσαι μακριά, είσαι αποσταυσιοποιημένος, βλέπεις και πολλά πράγματα στην Αθήνα που είναι όμορφα. Αλλά όταν είσαι εκεί, είσαι μέσα συνέχεια στο τρέξιμο. Δεν έχεις χρόνο ούτε να σκεφτείς. Δεν έχεις χρόνο να δεις την ομορφιά της ζωής. Ενώ εδώ έχεις αυτό το χρόνο. Έχεις το χρόνο να σκεφτείς. Τα πράγματα δεν έχω ρολόγια. Όποτε πεινάμε, τρώμε. Όποτε μας νιστάζουμε, πάμε και κοιμόμαστε. Τι σημαίνει για σας η ήπιος? Δηλαδή, αυτός ο τόπος τι σημαίνει για σας? Τι αναμνήσεις σας βγάζει και πώς αισθανθήκατε όταν γυρίσατε και πάλι εδώ στις ρίζες σας? Η ήπιος είναι ένα πολύ αγαπημένο κομμάτι. Γιατί ζούσαν οι γονείς μου εδώ πέρα, οπότε δεν είχα χάσει την επαφή. Και όταν ήρθα και άνοιξα το μαγαζί, ήταν σαν να το είχα κλείσει την προηγούμενη μέρα και ήρθα και το άνοιξα και το ξεκίνησα. Οπότε δεν είχα κανένα πρόβλημα. Στην πορεία όμως,
διαπίστωσα ότι δεν έπρεπε να καθίσω τόσα πολλά χρόνια στην Αθήνα. Γιατί έχασα πάρα πολλά πράγματα μένοντας στην Αθήνα. Όπως? Την επαφή με τους ανθρώπους, το βασικότερο. Τώρα είμαστε εδώ, μιλάμε, δεν σας ξέρω καθόλου, όπως και πολλούς άλλους. Και όμως μιλάμε και λέμε ένα σωρό πράγματα. Από την καθημερινότητα, που είναι το πιο βασικό, μέχρι ό,τι άλλες εμπειρίες έχει ο καθένας. Και καμιά φορά και τα προσωπικά μας. Αυτό ποτέ δεν γίνεται στην Αθήνα. Και ενώ μου λένε πώς μένεις εδώ μόνος σου, πώς... Δεν είμαι καθόλου μόνος. Έχω τόση επαφή με τους ανθρώπους όσοι δεν λένε. Γι' αυτό και εδώ, μετά από την κουβέντα, μετά από το τσίπουρο, κάνουμε και, και το γλέντι μας και ένα σωρό άλλα πράγματα. Γιώργο, δώσε μου λίγο την κλίτσα. Ωπα, να σε καλά. Αυτό είναι. Κλίτσα. Τώρα ολοκληρωθήκαμε. Τώρα είμαστε κομπλέ. Τέλεια. Η απαραίτητη σύντροφος. Χρειάζεται βοηθός στους δρόμους, ειδικά εδώ πέρα. Σε όσα πράγματα θέλεις. Καταρχάς, να κουμπάς. Να κατεβάζεις από τα ράφια πράγματα. Έχει χρηστικές λειτουργίες, λοιπόν. Και άμα χρειαστεί... Και καμία. Και καμία. Μάλιστα. Να σας βάλω. Και ξέρεις ποιοι χρειάζονται κλίτσα. Ποιοι χρειάζονται κλίτσα. Ξέρω εγώ. Κάτι που είναι αυτό επάνω. Καμιά τρακοσαριά είναι αυτό. Θέλετε να στείλουμε ένα μήνυμα σε αυτή την τρακοσαριά? Να στείλουμε. Εδώ, στους Καλαρίδες. Να έχουν μεγάλα αυτιά και να ακούν τον κόσμο. Και να είναι όσο γίνεται πιο πρακτικοί. Να δίνουν πρακτικές λύσεις στους ανθρώπους. Κι αν σου έλεγα πως η μουσική και η στίχη έχουν γεύση παραμυθένια αν ζεσταθούν στη Χόβολη, τα Γιάννενα φτιάχνουν ήχους βγαλμένους από το μέρος το μαγεμένο, το υπηρώτικο. Η Στιχόβολη κοιτά τα σύννεφα λοιπόν και τα χρωματίζει. Γιατί στη Χόβολη? Ψάχναμε να βρούμε ένα όνομα που να μπορεί να συνδυάζει τον παραδοσιακό ήχο με το μοντέρνο. Και έχει γίνει μια λέξη και γράφεται με γιώτα, στη Χόβολη, το οποίο υπονοεί βέβαια και τον καφέ στη Χόβολη, αλλά υπονοεί και το στίχο, τον οποίο τον πετάμε, γίνεται μια βολή. Δεν ξέρω αν με καταλαβαίνεις. Κάποια ηλικία και μετά πρέπει να βγάλεις δικό σου υλικό, να βγάλεις την ψυχή σου, να καταθέσεις ό,τι έχεις. Γιατί έτσι θα αφήσεις και εσύ, μετά από κάποια χρόνια, ίσως να αφήσεις κάποιο στίγμα παράδοσης. Και γι' αυτό, εγώ αυτό θεωρώ παράδοση, ότι μένεις στην εποχή του και περνάει σε επόμενες γενιές είναι παράδοση. Ό,τι έχουμε πάρει σαν παράδοση, για μας είναι η λαϊκή μουσική που ακούγανε οι γονείς μας, ας πούμε, κλπ. Οι παππούδες μας, τα δημοτικά τραγούδια, αλλά και η μοντέρνα μουσική, που και αυτή σε μορφή παράδοσης ήρθε σε εμάς, γιατί εμείς δεν ζήσαμε τους Led Zeppelin και τους Deep Purple, μας τους παρέδωσαν. Μπορεί να συνδυάσουμε ρυθμούς, μελωδίες, πράγματα άσχετα μεταξύ τους, τα οποία εμείς τα μπλέκουμε, τα ρίχνουμε στο μπρίκι της και τα βάζουμε στη Χόβολη και φτιάχνουμε τον καφέ. Προσωπική μου γνώμη είναι ότι ένας μουσικός, για να είναι ολοκληρωμένος, αν και είναι λίγο ασαφής η έννοια αυτή, θα πρέπει να έχει πάρα πολλά ακούσματα. Άκουγα παραδοσιακή μουσική από μικρή και παλιό λαϊκό τραγούδι. Αυτό το άκουσμα, αυτή η παράδοση, πώς αγγίζει, πώς αισθάνεσαι? Μια ανατριχύλα. Δεν απαλλάσσεσαι από το μικρόβιο αυτό, ποτέ. Μικρόβιο? Ναι, έτσι θα το έλεγα.
έχω αρκετά χρόνια που σταμάτησα να τη βλέπω σαν επάγγελμα. Δηλαδή με ευχαριστεί πολύ περισσότερο να δημιουργώ και όχι απλά να. Θα το πω τελείως λαϊκά, να είμαι πάνω σε ένα πατάρι να παίζω μουσική για να ευχαριστιέται κάποιος από κάτω. Είναι η Ήπειρος πατρίδα σου τώρα? Μουσική πατρίδα σίγουρα. Η Ήπειρος ίσως είναι το μοναδικό μέρος στην Ελλάδα που συντηρεί την παράδοση ότι υπάρχουν νέοι στην ηλικία μας και μικρότεροι οι οποίοι επιδιώκουν να ακούσουν παραδοσιακή μουσική. Αυτό είναι εντυπωσιακό και αυτό σίγουρα το κρατάω από την Ήπειρο. Όλοι βρεθήκαμε για σπουδές εδώ. Εδώ γνωριστήκαμε, δεν γνωριζόμασταν από πριν. Εκεί κάπως ξεκίνησε το καράβι που λέγεται Στιχόβολη, το ταξίδι. Εδώ μας έβγαλε ο δρόμος. Πατρίδα είναι όπου στεριώνεις, δεν είναι όπου γεννιέσαι. Έτσι. Στην άκρη του τόπου μας στέκονται πέτρες και τσιμέντο. Πούλαχε να φτιάξουν μια κιβωτό ολάκερη. Μια κιβωτό που φιλοξενεί πιτσιρικάδες με μάτια που λάμπουν και χαμόγελα από αυτή σ' αυτή. Κι ο πατέρας τους τους κρατά από το χέρι, σφιχτά, μην τύχει και δουν εφιάλτη τα βράδια. Σαν βλέπεις κιβωτό αραγμένη σε τόπο ορεινό, η καταιγίδα τελείωσε. Ο ουρανός άνοιξε και ο ήλιος στεγνώνει σώματα και ψυχές. Επειδή έχουμε μείνει λίγο άφωνοι με αυτό που έχουμε δει ως τώρα, μπορείτε να μας κάνετε λίγο τις συστάσεις του, τι ακριβώς είδαμε ως τώρα? Βρίσκεστε καταρχάς στα χωριά του Πογονίου, στην Πογονιανή, το χωριό μας, όπου εκεί βρίσκεται και η έδρα της Κιβωτού της Ηπείρου, όπως την έχουμε ονομάσει, όπου εκεί έχουμε στήσει ένα σπίτι φιλοξενίας για τα παιδιά μας, παιδιά που γνώρισαν σε πολύ μικρή ηλικία το σκληρό πρόσωπο της ζωής, όπου εδώ στην ηρεμία, στη Γαλήνη, στο εκπάγουλου Καλονής φυσικό τοπίο, βοηθούνται να μπορούν να σταθούν στα πόδια τους και να γίνουν και αυτά τα παιδιά έτσι ισότιμα όπως όλα τα υπόλοιπα, να τους δοθεί δηλαδή ευκαιρία να μπορέσουν να γίνουν χρήσιμοι πολίτες μέσα στην κοινωνία μας αυτή. Το σχολείο μας είναι γεωργικό σχολείο, έχει κατεύθυνση τον πρωτογενή τομέα, δηλαδή γεωργία και κτηνοτροφία. Να σας πω ότι ανοίξαμε το δημοτικό σχολείο του χωριού που ήταν κλειστό και το γυμνάσιο που το έχουμε ενισχύσει κατά πολύ και έχει δικά μας παιδιά μόνο. Νομίζω ότι επαναφέροντας τα παιδιά σε ένα τέτοιο μοτίβο ζωής, πιο αγροτικής, μάλιστα, τους κάνετε και ιδιαίτερο καλό, γιατί είναι πραγματικά οι δουλειές παραγωγής, οι οποίες πλέον θα έχουν ζήτηση σε μια Ελλάδα η οποία κινείται στην κρίση. Δεν θεωρείτε ότι πραγματικά τους βάζετε στο σωστό δρόμο, ότι τα παιδιά πάνε να κινηθούν έχοντας εφόδια στη ζωή τους? Ναι, θεωρώ ότι πρωτοπορούμε κιόλας, με την έννοια ότι ήρθαμε εμείς σε ένα μέρος το οποίο το θεωρούσαν έρημο και ποιος να πάει εκεί πάνω και τι να κάνει, ας πούμε, και ξέρω εγώ κτλ. Αυτό θέλω να πω, ότι πρέπει να σηκωθούν οι άνεργοι από τις θέσεις τους εκεί, από το να περιμένουν να ανοίξουν κάποιες θέσεις εργασίας εκεί που κάθονται. Έχουμε γη πολύ πλούσια που μπορεί να μας ζήσει πραγματικά και άνετα. Και χώρια το ότι υπάρχει ένας άλλος τρόπος ζωής και ένα άλλο επίπεδο βιωτικό, πολύ ανώτερο. Αυτό λοιπόν το προετοιμάζουμε σιγά σιγά, όπως και μια έκταση η οποία μας έχει δοθεί από το Δήμο εδώ της περιοχής, σε ένα γκάμπο ο οποίος έχει να καλλιεργηθεί πάρα πολλά χρόνια, όπου εκεί θα φυτέψουμε την παραγωγή μας, θα βγάλουμε και κάποιο προϊόν, ίσως και με την επωνυμία μας, και επίσης θα δίνεται και ένα κομμάτι γης από αυτή την έκταση σε κάθε παιδί το οποίο θα τελειώνει και θα παίρνει την πιστοποίησή του και το πτυχίο του ως αγρότης,
και θα υπάρχει και το κίνητο το πολύ βασικό για να μείνει εδώ και να κάνει την οικογένειά του, μια και κανένας δεν τα περιμένει κάτω. Ποια είναι τα προτερήματα μιας περιοχής σαν και αυτή από ένα αστικό κέντρο όπως η Αθήνα? Βέβαια, εδώ καταρχάς η φύση είναι μοναδική. Υπάρχει ηρεμής. Κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό για τα παιδιά που έχουμε εμείς, μια και μας έρχονται αρκετά τυραννισμένα και συγχυσμένα και ταραγμένα, θα έλεγα. Και σίγουρα το περιβάλλον της Αθήνας, όσο καλό και να είναι μέσα σε ένα σπίτι, σε ένα χώρο, φανταστείτε ότι για να πάμε να παίξουμε ένα μπάσκετ ή ένα ποδόσφαιρο πρέπει να αλλάξουμε δήμο. Γι' αυτό και αν δεν υπήρχε αυτός ο χώρος, δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε τα παιδιά εκείνα που πολλές φορές μένουν στα νοσοκομεία, γιατί ακριβώς κανένας δεν τα παίρνει, επειδή είναι τα δυσλειτουργικά παιδιά και δεν ρισκάρουν με αυτόν τον τρόπο. Εμείς, θα έλεγα, έχουμε την εμπειρία αυτή και παίρνουμε αυτά τα παιδιά και προσπαθούμε να τα γλυκάνουμε, να τα αναστήσουμε, να μπορέσουμε να τα ξανακάνουμε παιδιά καταρχάς, να γελάσουν, να παίξουν. Και αυτή είναι και η ανταμοιβή μας, θα έλεγα, ο μισθός μας, το να βλέπεις κάποιο παιδί που άλλοι το θεωρούσαν καμένο χαρτί, αυτή τη στιγμή να πορεύεται, να προοδεύει και να είναι σε θέση να μπορεί να βοηθήσει και τους άλλους. Γιατί υπάρχει και αυτή η διάσταση εδώ που δίνουμε στα παιδιά, το ότι αν τα καταφέρεις εσύ, που έχεις περάσει όλα αυτά, αύριο μεθαύριο θα μπορείς να γίνεις ο φάρος και για αυτούς που είναι σαν και σένα και θα λένε κοίταξε που τα κατάφερε και πέρασε στην αντίπερα όχθη, και για όλους τους άλλους που δεν έχουν την ευγνωμοσύνη να πούνε ότι τέλος πάντων εγώ που έχω και τους γονείς μου που έχω και θλίβονται και επικραίνονται. Κατά πόσο αυτόν τον τρόπο ζωής μπορούμε να το θεωρήσουμε ένα πραγματικό αντίδοτο στην κατάσταση την οποία βιώνουμε και οικονομικά στη σύγχρονη Ελλάδα? Εγώ θα έλεγα ότι είναι η σανίδα σωτηρίας αυτή τη στιγμή. Η γη έχει και μεροκάματο, έχει χρήματα που μπορεί να ζήσει ο άλλος αξιοπρεπώς, γιατί αυτή είναι η κατάλληλη λέξη, ότι θα πρέπει να στηρίξουμε τον κόσμο στην αξιοπρέπειά του. Έλα να δουλέψεις. Έχει δουλειά εδώ. Και να αφήσουμε κατά μέρους τις δικαιολογίες και τη λύπη. Το λέω πάρα πολλές φορές στα παιδιά ότι θα πρέπει εμείς να αγωνιστούμε και να παλέψουμε για τη δική μας την υπόθεση, για την δική μας ανάγκη. Μ' άρεσε η ζωή στο χωριό και από όταν ξεκινήσαμε την Κιβωτό και εξελιχθήκαμε, γιατί ο πληθυσμός, να ξέρετε, είναι 400 παιδιά αυτή τη στιγμή, χώρια οι 500 μονογονεϊκές οικογένειες, που είναι το δεύτερο σκέλος του έργου, είναι πολύ. Και πάρα πολύ κόσμο που δεν έχει πού να μείνει ή πού να τον βάλω για μία νύχτα. Πολλές φορές που μας έρχεται στην Αθήνα και έλεγα, πω βρε παιδί μου, κοίτα, λέω, πόσα άδεια χωριά να μπορούσαμε να πάρουμε κάποιο χωριό, να γίνει μια ευκαιρία, λέω, δεν ξέρω, κάτι να το ενισχύσουμε αυτό, να το φτιάξουμε και να μπορούμε να βάζουμε τον κόσμο τον εμπερίστατο εκείνη τη στιγμή, εκείνη την ώρα της ανάγκης. Και το κυριότερο, να του μάθουμε την ενασχόληση με τη γη. Εμείς πήγαμε ένα βήμα παραπάνω. Δεν είναι η φιλανθρωπία, η λύπηση, το καημένο ή η κακόμοιρη γυναίκα που έχει σηκώσει τη σημαία της θυματοποίησης επάνω και περιμένει συνέχεια τον άλλο να τη ζήσει. Έλα να σου μάθω ακριβώς τι θα. Δεν έχεις επάγγελμα, μικρομάνα. Τέλειωσε το σχολείο σου. Ταυτόχρονα, κάνε και την κομμωτική. Κάνε και τη μαγειρική. Και να αποκτήσει ένα επάγγελμα. Ή έλα να μάθεις μελισσοκομεία. Έλα να μάθεις να φτιάχνεις μέλι. Έλα να μάθεις να καλλιεργείς τη γη. Να κάνεις τυρί. Να ξέρεις να βοσκήσεις. Thank you.
Πατέρα, έχετε σκεφτεί ποτέ ότι θα ήσασταν ο ιδανικός δήμαρχος ή ο ιδανικός πρόεδρος ενός χωριού? Μη μου λες τέτοια. Ναι. Όχι, δεν μου περνάει από το μυαλό με ένα κάτι τέτοιο. Γιατί δεν χρειάζεται να γίνει κάποιος πολιτικός για να μπορεί να κάνει, να μαζέψει από μπροστά του αυτό που του αναλογεί. Εμένα προσωπικά το κίνητρό μου είναι πάνω απ' όλα η προσφορά. Και δεν με ενδιαφέρει, δεν με ενδιαφέρουν όλα τα υπόλοιπα. Φτάνει να επιτευχθεί αυτός ακριβώς ο σκοπός, να είμαστε αποτελεσματικοί σε ανθρώπους που μας έχουν ανάγκη ή σε παιδάκια τα οποία αν δεν τα προλάβεις σε μικρή ηλικία, μετά είναι πάρα πολύ δύσκολο, χάνονται και αυτό για μένα είναι το πιο δυνηρό. Γι' αυτό και εμείς με τα παιδιά, ξέρετε, κατεβαίνουμε λίγο. Συγκατάβαση, λέει, έκανε ο Χριστός, από ο Θεός, λέει, έγινε άνθρωπος. Και να μπορούμε να μας καταλάβουν και να νιώσουν, ας πούμε, την αγάπη μας. Και όχι συμβουλές και όχι διδασκαλίες και τέτοια πράγματα. Όσο περισσότερο να μπορείς να παίξεις μαζί τους, το παράδειγμα, να τους καταλάβεις, να μην τους κρίνεις, να μπορείς να αναπνεύσεις, ας πούμε, μαζί τους. Και από εκεί και πέρα, αν σε ρωτήσουν κάτι, και το πράγμα πάει μόνο του. Έρχονται Έλληνες για να δουν τα χωριά μας. Έρχονται και ευτυχώς η νεολαία έρχεται και αγαπάει αυτά τα μέρη και έρχεται και είναι και ψαγμένη. Μόνο η νεόπλουτη. Η δήθεν, αυτή είναι που νομίζουν ότι θα έρθουν τις καλαρίτες και ο κάθε καταστηματάς, ο κάθε ένας από εδώ θα του κάνει κολοτούμπες. Αυτό νομίζει. Παράδειγμα, έρχονται εδώ στο μαγαζί και εμένα ύφος Παναγιά Βόθια, 80 καρδιναλίων. Όταν με αρχίσουμε και πιάνουμε την κουβέντα, αρχίζει η συνωμοσία. Ξέρετε, αυτός δεν μπορεί να μην είναι από εδώ. Με ρωτάω δηλαδή, έχετε κάνει κύριε και αλλού? Γιατί λέω να έχω κάνει? Για μας τους βλάχους, γιατί η καταγωγή μου είναι βλάχη και είμαι αναντάμ παπαντάμ βλάχος, η βλάχη γλώσσα είναι η μητρική μου και αυτά έμαθα πρώτα. Οι αστεί, οι Αθηναίοι, ξέρω εγώ. Τον κάθε έναν χωριάτη, τον κάθε έναν άξεστο, τον κάθε έναν που ερχόταν από την επαρχία, τον έλεγαν βλάχο. Οπότε οι βλάχοι άρχισαν να μπαίνουν στο καβούκι τους. Αμέσως όμως μετά αρχίσαμε και το ψάχναμε και λέμε, για κάτσε ρε, από πού ως που είμαστε άξεστοι και αγρίκοι κλπ. Έχουμε να επιδείξουμε πάρα πολλά πράγματα εμείς οι βλάχοι. Και έτσι τώρα έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Εμείς πλέον περηφανευόμαστε που είμαστε βλάχοι. Αν έπρεπε να πείτε σε κάποιον δικό σας, στην εταιρεία που δουλεύατε, να πάει στο δικό του χωριό, ποιους λόγους θα του λέγατε πρώτος? Να ξεχάσει, και το λέω και σε όλους, να ξεχάσουν αυτό που ζούσαν τότε. Δεν έχει σημασία αν είναι στην Αθήνα, είναι στα Γιάννη, είναι στη Λάρισα. Να το ξεχάσουν. Εγώ αυτή τη στιγμή, παρότι δούλευα 25 χρόνια στα κομπιούτερ, τώρα ούτε email δεν ξέρω να στείλω. Δεν ασχολούμαι καθόλου. Ακούω για Facebook και διάφορα πράγματα τα οποία ούτε καν μπορώ να τα χειριστώ. Δεν θέλω. Άμα καθίσω θα τα φτιάξω. Αλλά δεν θέλω. Τώρα θα κάνω καφέδες, θα μαγειρέψω, θα πάω στα ζωντανά μου, θα μιλήσω εδώ με εσάς, θα τραγουδήσω, θα κάνω άλλα πράγματα. Δεν θέλω τίποτα από αυτά. Αυτό τη συμβουλεύω. Όταν θέλουν αυτό που κάνουν στην Αθήνα να πάνε να το κάνουν και στο χωριό τους, είναι επόμενο ότι ούτε θα πετύχουν, ούτε θα μπορέσουν να ζήσουν. Φανταστείτε, εγώ να έκανα εδώ τον προγραμματιστή. Ναι.
Πολύ ενδιαφέρον. Θα ήταν τρελό. Κύριε Ναπολέοντα, τελικά η κρίση μας έκανε καλό ή κακό? Νομίζω θα βγάλει και καλό. Το κακό είναι ότι πολλοί κόσμος χάθηκε, πολλοί κόσμος έφυγε στο εξωτερικό και κυρίως νέοι, και αυτή είναι η αιμορραγία, εξακολουθεί να γίνει και είναι, θα το δει η πατρίδα αργότερα. Και φαντάζομαι τώρα ότι η κρίση έχει αρχίσει και μας προβληματίζει για ένα σωρό πράγμα. Ας πούμε όντως λίγο για την ενέργεια αυτού του τόπου. Και για το χωριό και για τα χωριά των Τζουμέρκων και για την Ήπειρο γενικότερα. Τι βγάζει αυτός ο τόπος, τι άρωμα έχει? Νομίζω η Ήπειρος πάντα πρόσφερε στην πατρίδα και στους αγώνες, παρότι ήταν η πιο φτωχιά περιοχή της Ελλάδας. Τα δε Τζουμέρκα, να μιλήσουμε για την περιοχή μας, είναι μια περιοχή, δεν έχει χαλάσει, αξίζει να την επισκεφθεί, είτε για το φυσικό του κάλος, είτε για τα χωριά, είτε για τους ανθρώπους, αξίζει να το επισκεφτεί κανείς. Και μπορεί να νιώσει πραγματικά, είτε μέσα σε ένα καφενείο παλιό όμορφα, είτε σε έναν ξενώνα καλοφτιαγμένο, είτε ακόμα μιλώντας και συζητώντας με τους κατοίκους. Και αυτό το λέω σε όλους τους επισκέπτες, όπου να πάνε. Το πρώτο που πρέπει να κάνουν είναι να μιλάνε με τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα να πιάνεις φίλο σε έναν τόπο που θα πας. Να μιλάς με αυτούς τους ανθρώπους. Και να ξέρεις ότι θα πάω, ρε παιδί μου, στις Καλέδες να πάω να βρω τον Ναπολέον. Θα πάω στο Σιράκο να πάω να βρω τον Χρήστο. Θα πάω στην Πράματα να πάω να βρω τον Νίκο, τον Γιώργο, ας πούμε. Δεν υπάρχει πιο ωραιότερο πράγμα. Έρχονται εδώ και τραβάν, και τους λέω τα Ιαπωνεζάκια, τραβάν φωτογραφίες και μόνο, χωρίς να πούν μια καλημέρα. Ρε παιδιά, καλημέρα. Όπως έχουν ανάγκη αυτοί, έχουμε και εμείς να μιλήσουμε με αυτούς. Δεν έχει σημασία αν θα πούμε τις μεγάλες φιλοσοφίες. Να μιλήσουμε. Υπάρχει και καλύτερο πράγμα. Να γευτούν και αυτοί από αυτά που εμείς κάνουμε. Έρχονται και τους φαντάζονται μετά να βλέπουν στο κομπιούτερ τις φωτογραφίες και να περνάει ο... Τι τους έμεινε αυτόν? Να σας βάλω να μου πείτε κάτι στα φλάσικα. Ιτσιβέρ. Πώς είσαι, Ζούκ, Ιτσιβέρ. Δώστε μας μια ευχή. Και να μας πείτε τι σημαίνει. Εκείνη η οποία ευχή μου άρθε όταν την άκουγα από τις γυναίκες κυρίως, όταν πηγαίναμε στα γιορτάσια, σηκωνόταν λίγο σε αυτή τη στάση και έλεγαν «Υγιένεται, μπουν γκριάει δι του ξάνι, σιχίτς ευτυχισμένοι». Να είστε, λέει, ευτυχισμένοι, να έχετε υγεία και να έχετε καλά ακούσματα από τα ξένα. Γιατί όλοι είχαν στα ξένα κόσμο και ήθελαν να ακούν καλές κουβέντες. Κέρδισε από αυτό το χώρο, από τα Γιάννα και την Ήπειρο? Κέρδισε πρώτα απ' όλα μια πολύ ωραία μουσική οικογένεια που είναι αυτή η τρελή εδώ πέρα. Κοίτα, αν το πάρεις βάση φύσης, από τη φύση της Ήπειρος, είναι λίγο καταθλιπτική. Ειδικά τα Γιάννα είναι λόγω βροχής. Έτσι, οπότε όταν αναγκάζεσαι πολλές φορές να μείνεις μέσα, να κλειστείς ή οτιδήποτε μέσα στη βροχή, μέσα στο θόρυβο, έτσι, αυτό τον υπνήλιο, τον ωραίο, σου βγαίνουν και άλλα συναισθήματα. Δηλαδή, ένα φοβερό που έχω ακούσει από μουσικό της πόλης που λέει. Μερικοί λένε, λέει, ότι η πυρωτική μουσική, ειδικά εδώ τα μυρολόγια και αυτά, είναι πολύ κλάμα, δεν μπορεί να τα ακούσει ο καθένας.
Και λέει ο άνθρωπος που είναι Γιαννιώτης, λέει εντάξει και εσύ αν έβρεχε 365 μέρες το χρόνο θα κλαίγε, δεν θα χαιρόσουμε. Εμένα μου αρέσει που είναι καταθλιπτική πόλη, εγώ δεν νιώθω άσχημα. Και τι σου αρέσει που είναι καταθλιπτική πόλη? Μ' αρέσει, εγώ όταν βρέχει αισθάνομαι χαρά. Λείπει δεν αισθάνομαι. Εγώ στα Γιάννενα ήρθα γιατί πέρασα φοιτητής. Τα μυρολόγια τα υπηρώτικα τ' άκουγα πριν έρθω στα Γιάννενα. Μου αρέσανε. Πόσο οικείο σου φαίνεται λοιπόν αυτό? Αρκετά οικείο. Ξυπνάω το πρωί, ακούω φανκ, μυρολόγια και περνάω τη μέρα μου. Τα συνδυάζω λίγο όσο μπορώ. Όσο ολοκληρώνετε σχέδιά σας, όσο τα βλέπετε να τίθενται σε εφαρμογή, να λειτουργούν, όπως είναι εδώ στην Ήπειρο, στην Πογωνιανή, όπως είναι το αντίστοιχο χωριό στη Χίο, βάζετε όλο και καινούργια πλάνα μπροστά. Πολλοί νομίζουν ότι κάνουμε πλάνα και λέμε, ξέρεις τώρα, όπως και ο Κιβωτός στην αρχή, δεν υπήρχε κανένα σχέδιο. Εγώ δεν είχα φράγκο στην τσέπη, όπως λέμε. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι τέτοιο ο Κιβωτός ή ότι θα μπορούσε να υπάρχει μια Κιβωτός που με περιμένει. Αν και πιστεύω ότι αυτό το σχέδιο προϋπήρχε. Φτάνει να έλεγε κάποιος ναι, αυτό είναι για μένα. Ναι. Όλο το σκηνικό υπήρχε. Νεανική εγκληματικότητα, διακίνηση ναρκωτικών, παιδιά που δεν πήγαιναν στο σχολείο. Ένας χαμός. Εγώ έπεσα σε αυτό, σαν αλεξιπτωτιστής, χωρίς να την ξέρω την περιοχή. Και λέω ότι ξέρεις κάτι, άρχισα να γνωρίζω και να λέω τα παιδιά αυτά τώρα, ο κόσμος αυτός απ' έξω από την εκκλησία που ήταν εκατοντάδες κόσμος και μέσα ήταν μετρημένες κάποιες γιαγιάδες που ερχόταν σταθερά, οι γιαγιούλες εκείνες που καλές. Και λέω τώρα, πού είναι το πίμνιο, μέσα ή έξω? Μιλάτε στον πρώτο πληθυντικό. Νιώθετε ήδη ντόπιος, ναι, νομίζω. Ναι, και δεν μιλάω ότι εγώ κάνω. Είμαστε μια ομάδα όλοι μαζί. Και βέβαια και τους ντόπιους ανθρώπους μέσα και τους φορείς εδώ της περιοχής, οι οποίοι πραγματικά θεωρούν την Κιβωτό σαν μια πραγματική Κιβωτό για τη ζωή εδώ των συνόρων. Κιβωτό των συνόρων, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Που πρέπει να πάρουν ζωή τα σύνορά μας. Αποκτά δικαιώματα πάλι αυτό το μέρος, το οποίο ήταν ξεχασμένο, και σιγά σιγά αρχίζουν τα σύνορά μας να πιάνουν από τα Γιάννενα και κάτω. Εμείς εδώ παραμένουμε, αυξανόμαστε και διεκδικούμε κάποια πράγματα για το καλό των παιδιών και του τόπου, γιατί τώρα πια υπάρχει νεαρός πληθυσμός και σιγά σιγά το όνειρό μου είναι ότι κάποτε εδώ αυτή η περιοχή πραγματικά θα πάρει την αξία που της αξίζει. Έχετε ζήσει ποτέ και τις παθογένειες που προσφέρουν τέτοιες περιοχές απομονωμένες? Έχετε ζήσει απομόνωση? Έχετε ζήσει και τα άσχημα μιας τέτοιας περιοχής? Εντάξει, έχει και τα αρνητικά του. Το θέμα είναι εμείς να εστιάσουμε σε αυτό που είναι το σημαντικό, το καλό, και να το μεταμορφώσουμε όλο αυτό το πράγμα. Εγώ αυτό λέω, αυτό δείχνω στα παιδιά, όπως και το να ξεκολλήσουν από μέσα τους από αυτό που τους πληγώνει και να κοιτάξουν μπροστά την καινούργια ζωή που υπάρχει. Μα θα ζει στο παρελθόν μια ζωή. Πατέρα, θα θέλετε να μιλήσουμε και λίγο για το καύσιμο της Κιβωτού. Πώς επιβιώνει η Κιβωτός? Τι χρειάζεται, τι ζητάει περαιτέρω? Ναι, αυτό το καύσιμο, ξέρετε, για μας λέγεται η αγάπη του κόσμου. Να σας πω ότι μέχρι τώρα εμείς δεν έχουμε πάρει ένα ευρώ επιχορήγηση από κανένα κράτος και από κανένα.
Μέχρι τώρα στηριζόμαστε στον απλό κόσμο που αγαπάει το έργο, που το ξέρει. Είμαστε ένα ανοιχτό, μια ανοιχτή φιλανθρωπική οργάνωση, η οποία μπορεί να μπει ο καθένας μέσα και να ζήσει και να δει, και να δει την πρόοδο, ας πούμε, κάθε φορά που συνεχώς όλο και δημιουργείται κάτι από την αγάπη αυτού του κόσμου. Γι' αυτό και θέλουμε να το δείχνουμε και να το βλέπει ο κόσμος ότι, κοιτάξτε, εμείς με τα πολύ λίγα, ας πούμε, τι έχουμε κάνει, και όποιος θα χτυπήσει την πόρτα μας, έτσι να μας στηρίξει. Μέχρι τώρα ο κόσμος δείχνει έμπρακτα την αγάπη του, και θα έλεγα ο φτωχός κυρίως κόσμος. Και εδώ πάνω όλοι μας έλεγαν, ας πούμε, είναι δύσκολα, είναι ποιος θα σας βοηθήσει, τι θα κάνετε, κι όμως δεν υπάρχει δύσκολο πράγμα. Όταν το θέλεις πραγματικά και το ονειρεύεσαι και έχεις και καλλιεργείς τον καλό λογισμό μέσα σου, δημιουργείς παράδεισο γύρω σου, ακόμα και στο πάτο της θάλασσας να είσαι, και εκεί μπορείς να κάνεις πολλά. Αν θέλουμε να αφήσουμε ένα ωραίο μήνυμα σε νέους μουσικούς, ειδικά εδώ, ας πούμε, που βρίσκεσαι εσύ στην Ήπειρο, τι θα τους έλεγες? Να κάνουν μουσική δική τους. Δική τους. Ο καθένας έχει επιρροές μέσα του που αξίζει να τις ακούσουμε κι εμείς οι υπόλοιποι. Να σκεφτούν πολύ πριν επιλέξουν, και αφού επιλέξουν να σκέφτονται ξανά. Γιατί μια επιλογή που κάνεις δεν είναι πάντα οριστική όταν είσαι μικρός. Πες να το πάω από την αρχή αυτό. Συγγνώμη, είμαι πολύ άγχωμενος. Αλλά... Το θετικό μήνυμα είναι, αν γυρίσει κάποιος στο χωριό του, δεν νομίζω ότι θα χαθεί και ασχοληθεί με το χωριό του, με τη φύση, με τη γεωργία, την ιδιοτροφία και αυτά. Δεν θα προδοθεί. Αρκεί να το θέλει. Η πατρίδα μας είναι το ωραίτερο μέρος του κόσμου. Ένα, καταρχάς, μια και είμαστε εδώ. Η Ήπειρος επίσης, παρόλο που θεωρείται η φτωχότερη επαρχία της Ευρώπης, έχει ένα πλούτο μοναδικό. Είναι ένα μέρος που έχει πλούσια νερά. Έχει πλούσια γη, έφορη που μπορεί να καλλιεργηθεί. Έχουμε την κτηνοτροφία μας. Είναι στουρθοκαμιλισμός να λέμε ότι δεν υπάρχει άλλη ελπίδα. Κι όμως υπάρχει μια πολύ μεγάλη ελπίδα που μπορούμε να τη βρούμε και να την κάνουμε πραγματικότητα εδώ γύρω μας, στα σύνορά μας, και πιο κάτω και πιο παραπάνω. Σιγά σιγά ίσως η κρίση έτσι αρχίζει και να βάζει τους ανθρώπους μέσω της ανάγκης να κάνουν τέτοια βήματα. Και εγώ πιστεύω ότι ίσως μας βγει και σε καλό από μία πλευρά. Στην Ήπειρο, το νερό το γλυκό, το βρόχινο, ποτίζει τους ανθρώπους τους ίδιους. Δυναμώνει τις ρίζες τους, τους κάνει να ζητούν τον ήλιο, τους ανοίγει τα χέρια σαν κλαδιά, να θυμίζουν αγκαλιές. Κι είναι, σου λέω, ο μεγαλύτερός μας θησαυρός, ο κρυμμένος. Τι λέτε, ξεκινάμε το κυνήγι?